Στο σημείο που βρισκόμαστε, μέσα στον αστικό ιστό, χάθηκε μία ανθρώπινη ζωή μιας γυναίκας από δασική πυρκαγιά. Η κυβέρνηση κατάφερε δασική πυρκαγιά να μπει στον αστικό ιστό. Η κυβέρνηση κατάφερε να κινδυνεύουν άνθρωποι μέσα στην Αθήνα. Από το 2018, από το έγκλημα στο Μάτι, δεν έχει υπάρξει ενέργεια που δεν έκανα, δεν έχει υπάρξει πρωτοβουλία που δεν πήρα εγώ και η Πλεύση Ελευθερίας για να τιμωρηθούν οι υπαίτιοι για τα εγκλήματα σε βάρος του περιβάλλοντος, σε βάρος των ανθρώπων, σε βάρος των ζώων, σε βάρος των οικοσυστημάτων. Δεν έχει υπάρξει μέρα που δεν παρενεύουμε, δεν έχει υπάρξει πρόταση που δεν κάναμε. Είμαστε απέναντι σε μία κυβέρνηση, άλλη μία κυβέρνηση, που για άλλη μία φορά κρύβεται. Πού είναι ο κύριος Μητσοτάκης? Πού είναι ο κύριος Χαρδαλιάς? Εμφανίστηκε μόνο ο κύριος Κικίλιας να μας πει ότι έχει ένα δόγμα το οποίο λειτουργούσε μέχρι προχθές και τώρα δεν λειτουργήσε. Τους έχουμε καταθέσει προτάσεις συγκεκριμένες, ρεαλιστικές, στοχευμένες που αν τις είχαν ακούσει θα είχαν σωθεί. Δάση, ανθρώπινες ζωές, περιουσίες, το περιβάλλον μας, τα ζώα που τρέχουν να ξεφύγουν κυνηγημένα. Είμαι πραγματικά συγκλονισμένη από αυτό που συμβαίνει. Όχι γιατί ήταν ανυπολόγιστο, όχι γιατί ήταν απροσδόκητο, αλλά γιατί δυστυχώς ήταν απολύτως προδιαγεγραμμένο. Υπάρχει ευθύνη στον κρυπτόμενο Πρωθυπουργό, υπάρχει ευθύνη σε μια κυβέρνηση που συστηματικά, συνειδητά παρέλειψε να κάνει τα αυτονόητα. Συστηματικά και συνειδητά κορόιδεψε την κοινωνία ότι δήθεν παίρνει μέτρα. Συστηματικά και συνειδητά αγνόησε τις προειδοποιήσεις, τις εκκλήσεις, τις δικές μας προτάσεις, τις προτάσεις των εξουθενωμένων πυροσβεστών, μιλώ για τους πυροσβέστες του πεδίου, αυτούς που μπαίνουν στη φωτιά και στη μάχη. Δεν μιλώ για τους καρεκλοκένταυρους των γραφείων που έχουν τεράστιες ευθύνες. Ο σημερινός αρχηγός της πυροσβεστικής είναι ή δεν είναι κατηγορούμενος για τη φωτιά στη Βαρυμπόμπη? Η δικαστική εξουσία, η εισαγγελική λειτουργία θα λογοδοτήσουν για το γεγονός ότι κανείς ακόμη δεν έχει τιμωρηθεί για το Μάτι και οι κατηγορούμενοι δικάζονται σήμερα για πλημελήματα? Θα λογοδοτήσει κανείς για το γεγονός ότι δεν έχει κανείς τιμωρηθεί για τη Βόρεια Εύβοια, για τη Βαρυμπόμπη, για τη Δαδιά, για τη Ρόδο? Όσο δεν υπάρχει τιμωρία, όσο βασιλεύει η ατιμωρησία, όσο επικρατεί η διακυβέρνηση της περιφρόνησης της ανθρώπινης ζωής και κάθε ζωής, τόσο το έγκλημα θα επαναλαμβάνεται. Είπα πέρσι ότι το επόμενο μήνυμα της κυβέρνησης θα είναι «εκενώστε την Αθήνα», εάν δεν υπάρξει τιμωρία. Και δυστυχώς ήρθαμε 12 μήνες μετά να επιβεβαιώνεται αυτή η πρόγνωση. Θα μεταβώ σε όλα τα σημεία, θα μιλήσω και με άλλους κατοίκους. Στέλνω την ολόκαρδη συμπαράστασή μου στους ανθρώπους που ξέρω ότι δώσανε την ψυχή τους όλες τις τελευταίες ώρες. Μιλώ και για τους πυροσβέστες τους μόνιμους, μιλώ και για τους εποχικούς που δεν τους μονιμοποιούν, τους πενταετούς θητείας που τους κοροϊδεύουν. Μιλώ για τους εθελοντές που κάθε φορά τρέχουν μόνοι τους χωρίς να τους εντάσσουν σε σχέδια. Μιλώ για τους κατοίκους που επίσης από το περίσσευμα δυνάμεων έκαναν ό,τι μπορούσαν. Μιλώ για όλους εκείνους που δώσαν τη μάχη, μια μάχη άνηση, την ώρα που η κυβέρνηση αδρανούσε και αδιαφορούσε, όχι απλώς κοινικά, αλλά εγκληματικά. Θα επισκεφθώ και τα Αυριλίσια και την Πεντέλη και άλλες περιοχές. Θα μεταβώ και στους χώρους φιλοξενίας των πληγέντων, των πυροπλήκτων και των ζώων που φιλοξενούνται και στη συνέχεια θα ζητήσω την επίσημη ενημέρωση από τις αρμόδιες αρχές.